μπαγιά του Φαν Άνχολ είναι καλή. Ο Μιχαήλ με δυσκολία θα βγει και θα διώξει την μπάλα. Επιμένει η ένωση ο Σαμπίνια. Η μπαγιά που βγαίνει. Ωραίο το γύρισμα, το σούτ που γίνεται θα πέσει και θα μαζέψει με διπλή προσπάθεια ο νεόφυτος Μιχαήλ. Προβολή εκεί που γίνεται χαμηλά, θα πάρει και το φάουλ ο Μπέλον. Ο Μπελόνε. Να κλείσει τη γωνία. Ο Μπαρπόσα θα εκτελέσει κατευθείαν στην αγκαλιά του Μιχαήλ. Το σούτ που γίνεται θα πέσει ο Πέτρου και θα μαζέψει. Στο 7. Το πρώτο σούτ από πλευράς Ολυμπιακού. Για να ψάχνουν χώρο για το σούτ. Ωραία αλλαγή από τον Μπεχλιβάνη. Η σέντα του Μαντρίγκε περνάει. Μπάλα 0-1 στο 10. Θα ανοίξει το σκορ με τον Μάντζι. Ο Ολυμπιακός νωρίς παίρνει προβάδισμα στο σκορ η ομάδα του Ολυμπιακού. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα από τον Μάντζι στο 10 από το γύρισμα που έγινε στην περιοχή. Πλάσαρε σωστά, δεν μπορούσε εκεί να αντιδράσει ο Πέτρου και έχουμε το 1-0. Νωρίς να δούμε εδώ ξανά τον Μάντζι όμως. Φωνάζουν για offside, δεν θα μπορέσει ο Φαν Γκέσελ. Θα δούμε εδώ ξανά την φάση. Ήταν ελαφρώς εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης ο Μάντζης. Για να δούμε τον Φαν Γκέσελ. Στην περιοχή δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα έξω. Πέσιμο από τον Ντένινγκ και θα πάρει το φάουλ η ένωση. Χέρι ο Θεοδόρου σήκωσε ψηλά τα χέρια ζητώντας παράβαση, νομίζω στο κεφάλι. Εδώ υπάρχει φάουλ του Φαν Γκέσελ που φέρνει διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού τώρα. Ωραίο κράτημα της μπάλας, δοκιμάζει το σουτ, θα μαζέψει εύκολα ο νεόφυτος Μιχαήλ. Ξέφυγε από το μαρκάρισμα εκεί, δοκίμασε το σουτ, ήταν δύσκολο βεβαίως να απειλήσει. Έχει χώρο. Κρατάει μπάλα, ωραία η κάθετη, περνάει, αλλά τελικά θα βγάλει άμυνα τελευταία στιγμή η ένωση. Καλή προσπάθεια με τον Μάντζι για το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Χαμηλά η παράβαση, υπάρχει επαφή. Το πέσιμο. Για την ένωση η κατοχή. Ψάλτης εδώ, υπάρχει χέρι σύμφωνα με τον βοηθό και κατοχή για την ένωση. Μαρκάρισμα από τον Σαμπίνια και φάουλ. Φελίπε εκτέλεσε, η μπάλα στην περιοχή, θα μαζέψει ο νεόφυλλος Μιχαήλ. Φελίπε. Μπαγιά για τον Μπελόνε στην περιοχή, ευκαιρία εδώ, υπόδειξη offside όμως. Σωστά. Ο βοηθός θα σηκώσει τη σημαία και θα υποδείξει σε θέση offside. Κυριάκου. Τώρα θα πάρει το φάουλ ο Ολυμπιακός. Εδώ το φάουλ που κέρδισε ο Κυριάκου από το μαρκάρισμα του Φελίπε. Μπαγιά που βγαίνει στο μέρος του Ντένινγκ. Ίσως να έγινε και φάουλ πάνω στον Σαμπίνια. Η κατοχή όπως και να έχει είναι για τον Ολυμπιακό. Λουσέρο. Μπαγιά του δεν ήταν καλή. Έκοψε ο Μαντρίγκε. Αλλά θα υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Ντένινγκ, ο οποίος ζητάει από τον Λούκα Σωτηρίου να βγάλει κάρτα. Παρατηρείς από Σωτηρίου, ο οποίος φυρίζει τώρα. Ο Φελίπε εκτέλεσε, σταθερά θα μαζέψει ο νεόφυτος Μιχαήλ. Πιο φρέσκια έτσι σε σχέση με το πρώτο μέρος. Όμως θα συμφωνήσω ότι... Εδώ η μπαγιά θα περάσει, η μπάλα θα πάρει έξω. Σάστησαν λίγο όλοι. Περίεργη τροχιά είναι η αλήθεια. Θέλει σίγουρα ο Μάριος Καράς να την εκμεταλλευτεί, αλλά δεν έρθει το κάτι παραπάνω, σίγουρα θα προβεί στην αλλαγή. Απ' την άλλη δεν βλέπω ιδιαίτερα ανήσυχο τον Πετράκη, τον τεχνικό δηλαδή του Ολυμπιακού.
Προφανώς ανέμενε αυτή την πίεση από νωρίς από την Ένωση. Ίσως από εκεί και πέρα να αρχίσει να σκέφτεται την κίνηση που θα κάνει από τον μπάνκο. Εδώ ο Φελίπε εκτέλεσε, η μπάλα στην περιοχή απομακρύνεται, το σούτ του Λουσέρο, οι κόντρες και ένα γκολ. 1-1 ισοφαρίζει η Ένωση στο 54. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. 1-1 ισοφαρίζει στο 54 η Ένωση με τον κεντρικό αμυντικό τον Μπαρπόσα. Επιμένει στα στηρίγματα, θα κερδίσει και το φάουλ η Ένωση σε πολύ καλό σημείο. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Μπαρπόσα θα εκτελέσει χαμηλά, θα μαζέψει ο νεόφιλος Μιχαήλ. Ωραία για τον Γκουστάβο. Η μπαγιά στην περιοχή είναι καλή και φαγιά θα υποδειχθεί σε θέση offside. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Μαντζέδο. Πολύ πολύ δύσκολη φάση. Ίσως και να καλυπτόταν ο Μάντζης από τον αμυντικό της Ένωσης, τον τελευταίο αμυντικό. Ευκαιρία εδώ θα δημιουργηθεί για την Ένωση για το 2-1. Ο Σαμπίνια θα βγάλει πολύ καλή άμυνα πάνω στον Ντένινγκ. Από το λάθος διέβασμα που έγινε, ο Σαμπίνια έπεσε. Μπαίνει στην περιοχή, κρατάει μπάλα πίσω για τον Φανγκέσελ. Εδώ υπάρχει φάουλ, ίσως και κάρτα στον Φανγκέσελ. Γι' αυτό το μαρκάρισμα θα την δείξει ο Λούκας Σωτηρίου. Ενώ ο Κάσελ λίγο θα περάσει στο παιχνίδι. Εδώ ένα μακρινό σουτ θα μαζέψει με διπλή προσπάθεια ο Μιχαήλ. Κα, εκτός περιοχής, ωραία κίνηση, θα πάρει και το φάουλ. Φαπρίσκα, φρέσκος, ξεκούραστος, έκανε την κίνηση, πήγε να διεισδύσει, πήρε και το φάουλ. Τελέστε και το φάουλ, η μπάλα περνάει 2-1 ο Ολυμπιακός. Ο Γκουστάβο θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα, εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Πέτρου και θα κάνει το 2-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού στο 77ο λεπτό. Πανηγύρια, ένα κουβάρι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Πλέον είναι λογικό η Ένωση να ρισκάρει και ο Ολυμπιακός να βρίσκει περισσότερους χώρους όταν θέλει να βγει μπροστά. Άλλη μια κάρτα εδώ, αυτή τη φορά για τον Μπαρπόσα, ο οποίος βγαίνει μπροστά, πάει μόνος, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ έξω. Πολύ καλή ευκαιρία στο 81 με τον Ήλια Μαρκόσκι για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Προσπαθεί να βγει τώρα με τον Ντένινγκ μπροστά η Ένωση, θα πάρει και το φάουλ και θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα για τον Μάντρικ. Πλεονέκτημα θεωρώ ο διαιτητής. Θεοδόρου θέλει να περάσει, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους.